τριήμερο πένθο στι ένοπλε δυνάμει μετά το θάνατο του 40χρονου επισμηναγού, επαμηνώντα κοστέα τον πιλότο που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντο στο αεροπλάνο τη πολεμική αεροπορία που κατέπεσε στη Καλαμάτα μπροστά στα μάτια τη γυναίκα και των παιδιών του. Το όνομά σου, αθάνατο, για πάντα θα απομείνει. Και εμεί θα ζούμε με καημό και ψυχή οδύνη. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί το γνώριζα το παιδί. Πάρα πολύ στενοχωρήθηκα, γιατί είμαστε γειτόνιοι εδώ. Και όλο το χωριό έχει συγκλονιστεί και χτυπήσαν και την καμπάνα σήμερα για αυτόν. Ραγίζει καρδιές η αδελφή του επισμηναγού. Ήταν ο άγγελός μου, τόνισε με την ίδια να δηλώνει ότι ήταν η τελευταία του πτήση πριν φύγει και διακοπές με την οικογένειά του στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο χωριό Γαλλιά, από όπου κατάγεται η σύζυγός του. Σύζυγός και τα παιδιά, ναι. Ήταν η τελευταία πτήση για να φύγει για διακοπές με την οικογένειά του. Θα έφευγε απλά για Κρήτη, επειδή είναι από εκεί η σύζυγός του να περάσει πρώτη χρονιά μαζί με τους δικούς της. Νομίζω πάνω από 3.000 ώρες πτήσης. Ήταν ένα εξαιρετικό παιδί. Έφυγε ο άγγελός μας. Έφυγε το παιδί μας. Και ήταν άδικο. Ήταν άδικο να γίνει έτσι. Ήταν άδικο. Ήταν πολύ άδικο. Ένα πολύ νέο άνθρωπο. Ένα πολύ νέο παλικάρι που δυστυχώς έφυγε τόσο άδοξα. Έχει δύο μικρά παιδάκια. Συγκλονισμένοι είναι συγγενείς και κάτοικοι στο χωριό Καλλιά στη Μεσαρά, ενώ νωρίς το πρωί πένθυμα χτυπούσαν οι καμπάνες της εκκλησίας. Τι να πούμε, παιδί μου, για αυτή την οικογένεια που έχει χτυπηθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ έχει χτυπηθεί. Τρία παιδιά έχει χάσει τώρα. Δύο παιδιά και ένα το γαμπρό του. Άσχημα, όλο το χωριό. Όλο το χωριό είναι στραντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις έτσι ένα παιδί σαν αυτό. Παναγία μου, τι λέω. Τη καημένη γυναίκα του. Ήταν καλός άνθρωπος. Τα θερμά συλληπιτήριά του για την απώλεια του επισμηναγού εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλλιάς. Η σκέψη όλων μας βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειας του συνανθρώπου μας που χάθηκε άδικα. Στην οικογένεια της χωριανής μας Ειρήνη, σύζυγο του πιλότου του μοιραίου αεροσκάφους, όπου εκφράζουμε τα πιο θερμά συλληπιτήρια και τη βαθύτατη θλίψη μας. Αθάνατος. Έχει μου διάσει το κεφάλι μου. Αμαρτία ο άνθρωπος. Αμαρτία. Ναι, χάθηκε άδικα. Και πολλοί που έχουν χαθεί άδικα. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει το κράτος να πάρει ευθύνες. Έχετε συγκλονίσει όλο το χωριό, έχετε συγκλονιστεί. Είναι. Ναι. Ο επίλογος για τον επισμηναγό της πολεμικής αεροπορίας γράφτηκε χθες το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, το αεροσκάφος κατέπεσε μισό ναυτικό μίλι βορειοδυτικά του αεροδρομίου της Καλαμάτας με συνέπεια το θανάσιμο τραυματισμό του, με τις συνθήκες να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Πάντοτε όπου πήγαινες, έδινες τη χαρά σου και θα πετάς πάντα ψηλά με όλα τα όνειρά σου. Η κηδεία του πιλότου θα γίνει αύριο το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Μεγάλη Μαντίνια του Δήμου Δυτικής Μάνης.